Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γιάννη μου, καλημέρα. Γεια σου, Χριστού, καλημέρα. Για να δούμε, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται με τα τηλεφωνήματα, έτσι. Το ξέρω, Χριστό, είναι αυτά τα αντίστοιχα τηλέφωνα γίνονται και εδώ σε εμάς. Το καταλαβαίνω, είναι ευνόητο. Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Όσες φορές έχω μιλήσει και με την πολιτική. Είναι δυνατόν. Και με τις άλλες, είναι δεν δυνατόν. Μπορεί να μας δώσει. Γιατί αλλάζει η περιοχή, πάει μια περιοχή στο κόκκινο. Πάει. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Ναι, αλλά αυτή μπορείς τη στιγμή, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη, ναι. Ας τα πάρουμε με τη σειρά τους. Η ναι. Θεσσαλονίκη είναι σε lockdown καθολικό. Ναι, ναι. Πάλι δεν μπορώ να πάω εγώ Θεσσαλονίκη όμως έχοντας τα απαραίτητα χαρτιά. Ναι, υπάρχει αυτό το δρομολόγιο, το συγκεκριμένο δρομολόγιο που υπήρχε, υπάρχει τον 9 η ώρα. Το θέμα είναι αν θα γίνουν περισσότερα όμως. Αναλόγως, κοίτα, σου λέω, Χρήστο, αναλόγως με το ενδιαφέρον, είναι κάποιοι που παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε αν θα γίνει, τι θα γίνει, αλλά κανένας δεν έχει πει, δεν έχουν κάνει, τους έχουμε πει να κάνουν κρατήσεις, ναι. Γιατί από εδώ προς τη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βάλουμε ανά πάσα στιγμή λεωφορείο. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν παίρνουν, ρωτάνε, θα γίνει, θα γίνει, θα υπάρχουν, τι γίνεται με το lockdown, τι τέτοια, αλλά κανένας δεν έχει, δηλαδή το ενδιαφέρον είναι για να φύγουν όσοι φεύγουν με την 9. Μάλιστα, το πρωί. Μάλιστα. Και συνήθως είναι 10, 12, κάπου κατά εκεί τα άτομα αυτά. Περίπου, κάθε μέρα και που τα, φεύγουν. Και τα δέματα που στέλνουν, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Πάμε δεν τώρα έχει... για Αθήνα. Ναι. Για Αθήνα που υπάρχει ενδιαφέρον. Τι γίνεται. Ναι. Για Αθήνα, κοίτα να δεις. Τώρα θα βάλουμε ένα δρομολόγιο τη Δευτέρα. Αθήνα που πρέπει να πούμε το εκτός από Θεσσαλονίκη. Όλα τα υπόλοιπα σύνορα έχουν ανοίξει τώρα. Δεν υπάρχουν. Ναι. Μέχρι να κλείσουν και την Αθήνα, λέμε τώρα. Άμα κλείσουν και την Αθήνα, τι να σου πω. Ναι. Τέλος πάντων. Στην Αθήνα όμως μπορώ να πάω, υποτίθεται όμως Γιάννη, χωρίς κανένα χαρτί που να δικαιολογεί τη μετακίνησή μου αυτή τη στιγμή. Ναι, κοίτα να δεις. Γι' αυτό είπαμε μην τα δοκιμάσουμε. Βάλαμε ένα, είχαμε βάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Βάλαμε ένα τώρα τη Δευτέρα, που πέρασε προχθές. Ναι. Λοιπόν, και θα βάλουμε ακόμα ένα δρομολόγιο την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα έχει νέα δρομολόγια για Αθήνα. Ναι, πάλι 7 και 4 αυτό όπως έφυγε πριν. Απλά θα φύγει 4 από την Αθήνα. Ναι, α, θα φύγει 4 από την Αθήνα, μάλιστα. Ναι. Για να προλαβαίνουμε να μπαίνουμε μέσα, να μην έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά με την είσοδο και έξοδο. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα τώρα με τους ελέγχους, με αυτά. Θα φεύγει 4 από την Αθήνα για να φτάσει το Καστοριά γύρω στις 11.30. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, την Παρασκευή, νέο δρομολόγιο για την Αθήνα. Αλλά όσοι θέλετε να ταξιδέψετε για Αθήνα, θα πρέπει να κλείσετε την θέση σας ονομαστικά, να αφήσετε και τηλέφωνο. Να κλείσουν τη θέση ή να κόψουν το εισιτήριο, γιατί το δρομολόγιο θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Ναι. Ότι κρατήσετε τη θέση σας και αν μαζευτεί κόσμος θα φύγει, θα γίνει το δρομολόγιο. Όχι, θα γίνει το δρομολόγιο, ναι. Αλλά κρατήσετε τη θέση σας γιατί οι θέσεις, ναι, δεν είναι απεριόριστες. Ναι, ίσως και ναι, ναι, λόγω ότι υπάρχει και περιορισμός των θέσεων. Ναι. Πόσο, ναι. Ποιο είναι, τώρα είναι στο 65%. Στο 65%, ναι. Δηλαδή, ναι. Το αεροπορείο βάζει μέσα πόσους. 33. 33, μάλιστα. Ναι. Ερώτημα Γιάννη για τα Γιάννενα. Για τα Γιάννενα. Καταρχήν τα Γιάννενα είναι κόκκινα. Μας λένε... ναι. Ένα δρομολόγιο στέλνουν τα Γιάννενα, έχουν κλεισί, κάνουν ένα δρομολόγιο αυτή του ασφαλείας, ας πούμε, που το έχουν, ναι. Ένα για Θεσσαλονίκη και ένα για Αθήνα και δεν δέχονται δρομολόγια, δεν πηγαίνουν δρομολόγια από κανένα κτέλ. Άρα λοιπόν στα Γιάννενα δεν δέχονται δρομολόγια, ναι, από κανένα, ναι, κτέλ. Ναι. Απίστευτο αυτό. Δεν πηγαίνει, ναι. Δηλαδή αυτά, δεν σας αφήνουν να πάτε στα Γιάννενα. Δεν σας αφήνουν να πάτε στα Γιάννενα. Δεν έχει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε ένα τηλέφωνο για το αν θα πάει δρομολόγιο στα Γιάννενα. Μάλιστα. Σε εμάς τουλάχιστον. Μάλιστα. Λένε ότι είναι φοιτητές. Είναι πολύ περιορισμένοι. Μισό, ναι, λεπτάκι, γιατί είναι. Ναι, ναι, για φοιτητές είναι τα περισσότερα τηλέφωνα για τα Γιάννενα. Φοιτητές όμως τι να κάνω, τα πανεπιστήμια τώρα είναι κλειστά. Να έρθουν από εκεί να εδώ. Να έρθουν από εκεί εδώ. Α, μάλιστα. Να έρθουν φοιτητές θέλουν από Γιάννενα προς Καστοριά, αυτό μας λένε, Γιάννη. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάποια ανοίξη εδώ σε εμάς. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα μιλήσουμε εδώ με το γραφείο κινήσεως, θα μιλήσουμε και με τα Γιάννενα, αν υπάρχει. Αν μας ακούτε, είστε γονείς παιδιών που είναι στα Γιάννενα, δηλώστε ένα ενδιαφέρον στο πρακτορείο. Πού να παίρνουν Γιάννενα τηλέφωνο. Να σου πω λίγο, Χρήστο. Τώρα μίλησα, είμαι μέσα εδώ στο γραφείο κίνησης. Ναι. Και έχουν τον Παύλο τον Πανταζή και τα Γιάννενα έχουν ενημερώσει ότι δεν θα στείλουν πουθενά δρομολόγια. Μάλιστα. Είναι απόφαση, ναι, το Γιάννενα, δεν στέλνουν πουθενά, ναι, ναι, δρομολόγια. Δεν θα στείλουν πουθενά δρομολόγια. Ναι. Τώρα μίλησα με τον Παύλο και μου είπε αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Για να μην
να μην παρακινήσουμε τον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο. Οπότε και αυτά. Οπότε δεν χρειάζεται, παιδιά, να πάρετε καθόλου. Δεν στέλνουν πουθενά τα Γιάννενα δρομολόγια. Είχαμε και άλλη μια ερώτηση που αφορά τις μετακινήσεις για όσους θέλουν να πάνε Θεσσαλονίκη για ιατρικούς λόγους. Εντάξει, αυτοί θα έχουν τα χαρτιά τους. Μπορούν να έχουν συνοδό. Αν, ας πούμε, πάει η σύζυγος κάποιου, μπορεί να πάει μαζί του. Να χρειάζεται δικαιολογηθεί κάποιο... αυτή η μετακίνηση. Πώς μπορεί να. Αυτό φυσιολογικά είναι θέμα της πολιτικής προστασίας ή της τροχέας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στα χαρτιά. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι εμείς έχουμε δρομολόγιο, μπορείτε να επιβιβαστείτε στο λεωφορείο με προορισμό στη Θεσσαλονίκη αρκεί να έχετε εσείς τα έγγραφα. Τώρα τα έγγραφα δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Αν... Άρα καλύτερα όντως, να πάρουν ένα τηλέφωνο στην αστυνομία. Ή στην αστυνομία, στην πολιτική προστασία για να δικαιολογήσουν ή να του πούν ή αν έχει αν το χαρτί που θα πάει κάποιο για τον γιατρό, τη δικαιολογήσει συνοδό. Ναι, έτσι νομίζω, δεν ξέρω σίγουρα, έτσι δεν μπορώ να σας πω εγώ για αυτό το θέμα. Άρα για να μην βρεθείτε προαπρόπτου καταστάσεως, καλύτερα όταν είστε συνοδοί κάποιου που έχει την ανάγκη για γιατρό στη Θεσσαλονίκη, να ρωτήσετε την αστυνομία αν επιτρέπετε να συνοδεύσω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου κτλ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Γιάννη, υπάρχει περίπτωση έτσι πως θα ζήσουμε τώρα το μήνα να σταθεροποιηθούν, γιατί αυτό το επίσης το ρωτάνε. Δρομολόγια για την Αθήνα όπως έχει σταθεροποιηθεί για την Θεσσαλονίκη έστω και ένα την ημέρα. Δηλαδή να πούμε ότι για Αθήνα ρε παιδί μου Δευτέρα ξέρω εγώ και Παρασκευή δύο δρομολόγια. Αυτό κοίτα είμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού επειδή, σου λέω, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν είδες η Θεσσαλονίκη μπήκε στο κόκκινο έγινε αποκλεισμός από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι, βλέπουμε ναι. ότι τα κρούσματα για την Αθήνα ανεβαίνουν και εμείς περιμένουμε να εντοπίσουμε. Έχουμε εμείς κάποια σχέδια τα οποία πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η υπόθεση από εκεί για να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε και αυτά. Οτιδήποτε απόφαση πάρουμε θα ενημερωθεί, θα το ανακοινώσουμε. Θα ναι, υπάρχει ναι. τρόπος να επικοινωνήσουμε με τους συμβιβάτες. Μάλιστα. Θυμίζω για Αθήνα φεύγει την Παρασκευή το επόμενο δρομολόγιο 7 και 4 το πρωί ναι. χωρίς να χρειάζεται χαρτιά ναι. από εσάς. Είναι ελεύθερο το δρομολόγιο αυτό. Αλλά μέχρι 33 άτομα. Και 4 η ώρα που Αθήνα για Καστοριά. Και 4 η ώρα θα επιστρέψει από την Αθήνα για την Καστοριά. Αν έχετε γνωστούς που θέλουν να επιστρέψουν από την Αθήνα Καστοριά, 4 είναι, η ώρα. Ή να στείλουν κάποια δέματα. Γιατί τώρα ή να στείλουν κάποια δέματα, ακριβώς. Ναι, ναι, έχει δέματα. Έχει αποστολή δεμάτων αρκετές. Ωραία. Έχει αρκετά δέματα, ναι. Γιάννη, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, σχεδόν κάθε μέρα πρέπει να είσαι μαζί μας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν εντάξει, ναι. εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να ξέρω αν είστε καλά, να ξέρετε εσείς αν είμαι εγώ καλά κτλ. Λοιπόν, και μακάρι να σταθεροποιηθούν ειδικά για Αθήνα κάποια δρομολόγια, να ξέρει ο κόσμος ότι είναι στάνταρ κάποιες μέρες, γιατί έτσι μπορεί να κάνει και καλύτερο προγραμματισμό, είτε για μετακινήσεις ή για τα δέματά του. Μακάρι Χρήστο να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο για να ξέρουμε και εμείς, να ωραία. Έχουμε και εμείς τον προγραμματισμό το δικό μας. Το ξέρω. Βέβαια, λεωφορεία μπορούμε να βρούμε ανά πάσα στιγμή από έτσι, εδώ τουλάχιστον έτσι. Για τους προορισμούς, αλλά ωραία. Όπως και να έχει, είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα ρυθμίσουμε από νωρίτερα. Ωραία. Σε οτιδήποτε νέο θα επικοινωνήσουμε, Χρήστο. Έγινε, σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είστε καλά. Καλημέρα, είστε καλημέρα. Γεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.